Υπάρχει κάτι που σας έχει διαφύγει, το ξέρετε. Ήθελα να ξέρω, έχετε ντυθεί όλοι το κουστούμι της εξουσίας και ξεχνάτε την ουσία. Ξέρεις τι λάθος έχετε κάνει. Δίνετε 13η και κοιμάστε όρθιοι. Ξέρετε γιατί. Το 22% γίνεται 9 στην πρώτη κλίμακα. Αυτό είναι 1000 ευρώ επιστροφή φόρου. Αυτό είναι μια ολόκληρη 13η. Αυτή είναι η εξαγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ωραία, γιατί δεν το λέτε. Αυτή είναι η εξαγγελία του Κυριάκου. Αυτό γιατί δεν το λέτε. Γιατί δεν το λέτε, άνθρωπέ μου, αντιπρόεδρε. Έχετε ντυθεί το κουστούμάκι της εξουσίας. Τρέχει στα βουνά και στα όρια ο Μητσοτάκης. Και εσείς κάθεστε και περιμένετε να γίνετε υπουργοί. Καταρχάς. Τι. Καταρχάς, είναι σωστό που το λες και ευχαριστώ που το λες. Γιατί πράγματι με την εξαγγελία για τη μείωση της αγωγικής φορολογικής κλίμακας. Το έλεγα στο πράγματι, ο συνταξιούχος παίρνει άλλη μία σύνταξη. Είναι ακριβώς αληθές αυτό που λέτε. Λοιπόν, είναι ακριβώς έτσι. Καλή. Όχι με την έννοια της μεγαλύτερης καταβολής, αλλά με την έννοια του λιγότερου. Και κάτι άλλο. Χωρίς αίτηση, χωρίς τίποτα. Ναι. Επιστροφή από 80 μέχρι 100 ευρώ το μήνα. Επί 12 είναι 1200. Το έχετε, μωρέ, και δεν το λέτε. Αυτό λέω. Από τη διαφορά του φόρου. Αλλά από κάτι ακόμα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Να σου πω και κάτι άλλο. Καλό το επένδυση. Όλα όταν σ' ακούνε 2.600.000 άνθρωποι που υπέστησαν 15 μειώσεις συντάξεων από το τρίτο μνημόνιο και υπέστησαν και 50% περικοπή από τα δύο προηγούμενα, ξέρεις τι λέει. Ωραία, θα μου φέρεις τον επενδυτή εδώ, θα μεγαλώσει η κοιλάρα του, θα βγάλει εκατομμύρια, αλλά εγώ θα πάρω, κύριε Άδωνη. Αυτό λέει ο κόσμος. Από την αύξηση του ακαθαρίστου εθνικού.